Συνεχίζουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή. Η ενημερωτική εκπομπή του Δημοτικού Ραδιοφώνου έχει πλέον προσαρμοστεί στις ανάγκες και απαιτήσεις της προεκλογικής περίοδου εν ώψη των εθνικών εκλογών της 7ης Ιουλίου. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι η υποψήφια βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Ξάνθης με την ΟΚΔΕ, την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, η κυρία Ελευθερία Ντούρου. Κυρία Ντούρου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας. Υποψήφια λοιπόν με την ΟΚΔΕ στην εκλογική περιφέρεια Ξάνθης εν ώψη των εθνικών εκλογών. Το διακύβευμα των εκλογών, κυρία Ντούρου, για την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας της αναμέτρησης της 7ης Ιουλίου, ποιο είναι? Λοιπόν, αρχικά πριν σας αναλύσω την άποψή μας για την πολιτική κατάσταση και το πρόγραμμά μας, θέλω να πω κάποια πράγματα για την ΟΚΔΕ για να τη γνωρίσει λίγο καλύτερα και ο κόσμος. Λοιπόν, η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, ανήκει στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού, τροτσκισμού και της τέταρτης διεθνούς. Έχει μεγάλη ιστορία στο εργατικό και επαναστατικό κίνημα και από την ίδρυσή της το 1934 βρισκόταν πάντα σε όλους τους μικρούς και μεγάλους αγώνες. Δεν έχουμε καμία σχέση ούτε με την επίσημη πολιτική σκηνή και τα τζάκια της, ούτε με τις σταλινικές δικτατορίες, ούτε φυσικά και με την ψευτοαριστερά της διαχείρισης της κρίσης. Είμαστε μια εργατική, κομμουνιστική, διεθνιστική οργάνωση που απευθύνεται στους εργαζόμενους, στους άνεργους, στους νέους και τα φτωχά λαϊκά στρώματα. Και αυτό φαίνεται και από τα ψηφοδέλτιά μας, τα οποία τα στελεχώνουν αποκλειστικά αυτά τα κομμάτια της κοινωνίας. Η συμμετοχή μας στις εκλογές είναι μια συνέχεια της παρέμβασής μας μέσα σε χώρους δουλειάς, σε σωματεία, σχολές, σχολεία και γειτονιές, όπου παλεύουμε μέσα από επιτροπές, συνελεύσεις, διαδηλώσεις, καταλήψεις και απεργίες για να ενισχύσουμε τους αγώνες, να τους ενοποιήσουμε και να τους μαζικοποιήσουμε. Έχουμε σημαντικές παρεμβάσεις σε χώρους που απασχολούνται τα πιο εκμεταλλευόμενα κομμάτια των εργαζομένων, στον επιστημισμό, το εμπόριο, τις τηλεπικοινωνίες, την ιδιωτική και δημόσια εκπαίδευση, και με τους αγώνες μας έχουμε καταφέρει και σημαντικές κατακτήσεις για τους εργαζομένους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα σε αυτό το θέμα είναι η Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης, όπου εκεί οι εργαζόμενοι οργανώθηκαν, κινητοποιήθηκαν, διεκδίκησαν και κατάφεραν μία μικρή νίκη με τον νόμο που πέρασε για τις υποχρεώσεις που έχουν οι εργοδότες που διατηρούν τμήμα delivery. Τώρα, στις εκλογές της 7ης Ιουλίου, κατεβαίνουμε αυτόνομα για να δώσουμε έτσι μία χρήσιμη επιλογή σε όσους οι πολιτικές των μνημονίων τους έχουν πετάξει στο περιθώριο. Φάνηκε και στην προεκλογική περίοδο των ευρωεκλογών, γιατί πρέπει να βγαίνουν κάποια συμπεράσματα, ότι η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι τίποτα το διαφορετικό, αλλά είναι και οι δύο εκφραστές των ίδιων νεοφιλελεύθερων σκληρών πολιτικών. Έτσι, η προσπάθεια που κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο, να παρουσιαστεί σαν το μικρότερο κακό μπροστά στη Νέα Δημοκρατία, δεν μπορεί να τον διασώσει πια. Δεν αποτελεί κάποιο μικρότερο κακό. Είναι αυτός που ψήφισε και εφάρμοσε το τρίτο μνημόνιο που μας δεσμεύει σε μνημονιακή εποπτεία και αιμοσταγή πλεονάσματα έως το 2060 και επίσης εφάρμοσε πλήρως τα μέτρα του πρώτου και του δεύτερου μνημονίου. Επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ συνεχίστηκε ένα σκληρό νέο σύστημα εκμετάλλευσης της εργασίας μέσα στους χώρους δουλειάς, με ψίχουλα για μισθό, με εκτείναξη της ανεργίας, της θελαστικής εργασίας και των δολοφονικών εργατικών ατυχημάτων, με χτύπημα των δικαιωμάτων μας σε απεργία και συνδικαλισμό, και επίσης επί των ημερών του εξαπλώθηκε η φτώχεια και η εξαθλίωση, ιδιωτικοποιήθηκαν τα πάντα και η δημόσια περιουσία βρίσκεται πλέον υποθηκευμένη για τα επόμενα 99 χρόνια. Ακόμη, προσέδισε τη χώρα όσο δεν πάει στα εμπεριαλιστικά σχέδια των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπλέκοντάς μας όλο και περισσότερο στα πολεμικά τους παιχνίδια. Το χειρότερο όμως που έκανε, εφαρμόζοντας όλα αυτά και προδίδοντας το όχι του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα, είναι ότι νεκρανέστησε τους παλιούς μνημονιακούς και τη Νέα Δημοκρατία. Και ουσιαστικά είναι αυτός που έστρωσε το δρόμο για να έρθει τώρα ο Μητσοτάκης και να ανακοινώνει τα επόμενα μέτρα που θα έρθουν. Δηλαδή την κατάργηση του πενθυμέρου, του οχταώρου, των δώρων και των επιδομάτων, της φορελαφρύνσης που θα κάνει στους μεγάλους επιχειρηματίες και τη μείωση του κράτους. Δηλαδή τη μείωση των δαπανών για υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση. Όλα τα μέτρα που πρόκειται να έρθουν, το πρόγραμμα δηλαδή της επόμενης ημέρας, είναι ήδη προαποφασισμένο και σφραγισμένο από τα επιτελεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το μεσοπρόθεσμο, ορίζονται οι δεσμεύσεις ως προς τα πλεονάσματα για τα επόμενα χρόνια, τα οποία φτάνουν ως το 4,7%, και επίσης η νέα κυβέρνηση, όποια και να είναι, καλείται τα επόμενα 4 χρόνια να εξοφλήσει ένα χρέος 45 με 50 δισεκατομμύρια ευρώ στους στοχογλύφους δανειστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Αυτά τα χρήματα προφανώς θα τα πάρουν από τις αυξήσεις στη φορολογία μας, από τη μείωση των δαπανών για υγεία, παιδεία και κοινωνική προστασία και ακόμη από τη μείωση των δαπανών για τους δημόσιους υπαλλήλους και τις συνταξιδοτικές δαπάνες, οι οποίες επίσης προβλέπεται τα επόμενα 50 χρόνια ότι θα πρέπει να υποδιπλασιαστούν. Οπότε, όποιος και να είναι η επόμενη κυβέρνηση, θα είναι χειρότερος, γιατί η κρίση όλο και χειροτερεύει. Άρα δεν έχει και κανένα νόημα να μπαίνουμε αυτή τη στιγμή σε ψεύτικα διλήμματα που δημιουργούν. Καμία ψήφος δεν πρέπει να πάει χαμένη στο ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, γιατί κάθε ψήφος σε αυτούς σημαίνει κι άλλα μνημόνια. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να τους μαυρίσουμε και τους δύο. Να ρωτήσω το εξής, κύριε Αντούρου. Ναι. Κάνατε μία αναφορά την εκτίμηση της ΟΚΔΕ επί των προτάσεων των πολιτικών που ακούγονται ένθεν κακήθεν, δηλαδή και από το ΣΥΡΙΖΑ και από τη Νέα Δημοκρατία. Αν καταλαβαίνω καλά, η εκτίμησή σας είναι πως θα συνεχιστεί η μνημονιακή πολιτική, η πολιτική στα πλαίσια προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής. Κάνατε μάλιστα και αναφορά, το αποδώσατε αυτό στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν και πολλά περιθώρια. Μπροστά μας έχουμε πρωτογενή πλεονάσματα που φτάνουμε αυτό το 2060, έτσι δεν είπατε? Αυτή η συζήτηση όμως, η πολιτική που έχει ανοίξει και η οποία βρίσκεται στην καρδιά, αν θέλετε, της πολιτικής συζήτησης εν ώψη των εθνικών εκλογών, όπου γίνεται μια αντιπαράθεση επί των φορολογικών πολιτικών, δηλαδή εγώ τόσο μειώνω στους τάδε φόρους, στην τάδε τάξη, μεσαία τάξη κτλ. Δεν δείχνει πρόθεση, δεν δείχνει διάθεση να διορθωθεί κάτι από αυτό το οποίο ξεκίνησε το 2010. Αρχικά να πούμε εδώ πέρα ότι είναι ψέματα όλα αυτά που λέγονται από τον Αύγουστο, ότι δηλαδή έχουμε βγει από τα μνημόνια. Mm-hmm. Είμαστε υποχρεωμένοι σε μνημόνια τουλάχιστον μέχρι το 2060. Όλοι οι μνημονιακοί νόμοι ισχύουν, η μνημονιακή εποπτεία ισχύει και αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι διαφοροποιήσεις που υποτίθεται έχουν τα μεγάλα κόμματα ως το πώς θα διαχειριστούν την κρίση, mm-hmm. Είναι ουσιαστικά απλά ένας τρόπος για να μπορέσουν να κερδίσουν κάποιες ψήφους. Όλα, όπως σας είπα, είναι ήδη προαποφασισμένα. Δεν γίνεται να συμβιβαστούν τα συμφέροντα των καπιταλιστών με τα συμφέροντα των εργαζομένων. Και από τη στιγμή που όλες αυτές οι εντολές έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία υπερασπίζεται τα συμφέροντα των καπιταλιστών, προφανώς κανένας δεν μπορεί να κάνει κάτι, όποια πρόθεση και να έχει, για να τα αλλάξει αυτά. Δεν μπορούν να αλλάξουν, λέτε, οι δεσμεύσεις που θα παραμείνουν. Φυσικά. Εμείς αυτό που λέμε για να μπορέσουμε να βγούμε από την κρίση και να διασωθούμε είναι ότι χρειάζεται μια διαφορετική πολιτική από την πολιτική των μνημονίων που ακολουθείται τόσα χρόνια. Χρειάζεται δηλαδή μια αριστερά, αλλά όχι αριστερά μόνο στα λόγια και τις κάλπες, αλλά στον δρόμο και τους αγώνες, που θα έχει μια πολιτική επαναστατική και αποτελεσματική. Θα υπάρχει ενότητα στους αγώνες και αγώνας για αυτή την ενότητα, για να σταματήσει ο κατακαιρματισμός των κινητοποιήσεων, με πάλι για την ανασυγκρότηση των δομών του εργατικού κινήματος, δηλαδή με τη δημιουργία νέων σωματείων, επιτροπών στους χώρους δουλειάς και στις γειτονιές, όπου θα συμμετέχει ισότιμα όποιος θέλει να παλέψει για τα δικαιώματά του, και με μία πάλι για την αποκατάσταση του ονόματος της αριστεράς. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε τεράστια ζημιά σε αυτό. Δεν ιτήθηκε η πραγματική αριστερά. Ιτήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και όλες οι αυταπάτες του για διαχείριση της κρίσης. Αυτή η πολιτική, με όπλα και εργαλεία αυτά που σας ανέφερα, ναι, πρέπει να παλέψει για ένα ταξικό ριζοσπαστικό πρόγραμμα σωτηρίας από την κρίση. Και το πρόγραμμα της ΟΚΔΕ είναι ακριβώς αυτό. Είναι ένα αντίστροφο μνημόνιο ενάντια στους λίγους, δηλαδή τους καπιταλιστές, τους μεγαλοεπιχειρηματίες και τους τραπεζίτες, τόσα χρόνια πλουτίζουν πάνω στη δική μας φτώχεια. Αυτό το αντίστροφο μνημόνιο περιλαμβάνει κάποια πολύ βασικά αιτήματα. Περιλαμβάνει την πάλη για την αποκατάσταση και τη διεύρυνση όλων των δικαιωμάτων μας, για να μπορέσουμε να ζήσουμε επιτέλους σαν άνθρωποι και όχι σαν δούλοι που ζούμε όλα αυτά τα μνημονιακά χρόνια. Θέλουμε αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες. Θέλουμε επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας και των συνδικαλιστικών μας δικαιωμάτων. Και θέλουμε να μπει φρένο στη μαύρη και απλήρωτη εργασία, στα δολοφονικά εργατικά ατυχήματα, στους πληστηριασμούς σπιτιών και στις ιδιωτικοποιήσεις των πάντων. Επίσης, θέλουμε να παλέψουμε μαζί με τους υπόλοιπους λαούς σε μια διεθνιστική βάση ενάντια στον πόλεμο, τον υπεριαλισμό και τον εθνικισμό.
Δεν μας φταίνε ούτε οι πρόσφυγες που περνάνε τα πάνδυνα για να καταφέρουν να επιβιώσουν. Δεν μας φταίει ούτε το πώς θα ονομαστεί η Μακεδονία, ούτε το ποιανού είναι τα κοιτάσματα που βρέθηκαν στη Μεσόγειο. Μας φταίνε οι υπεριελιστές που δολοφονούν λαούς για τους ανταγωνισμούς και τα συμφέροντά τους. Μας φταίει το ΝΑΤΟ, το οποίο το χρυσοπληρώνουμε σε βάρος των βιωτικών μας αναγκών, και μας φταίνει οι συμφωνίες που κάνουν οι κυβερνήσεις μας με τα πιο αντιδραστικά καθεστώτα, με τον δικτάτορα της Αιγύπτου και με τους δολοφόνους του Ισραήλ. Επίσης, τα αιτήματά μας είναι υπάλληλοι για την υπεράσπιση των δημοκρατικών μας ελευθεριών, ενάντια στο κράτος έκτακτης ανάγκης και τις φασιστικές συμμορίες που κυνηγούν, δολοφονούν και καταδικάζουν όποιον αντιδρά για τα δικαιώματά του. Έχουμε δει τις ποινές που έχουν επιβληθεί σε καθαρίστριες, σε αγωνιστές, και τουναντίον έτσι όλες αυτές τις ποινές χάδια στους μεγαλοεπιχειρηματίες και στους πολιτικούς. Ουσιαστικά αυτοί οι μηχανισμοί κάνουν τις πλάτες στα αφεντικά και στους πλούσιους. Επίσης, θέλουμε να παλέψουμε και ενάντια στο ρατσισμό και την ξενοφοβία που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις συμφωνίες όπως αυτή με την Τουρκία, που ουσιαστικά δολοφονούν τους πρόσφυγες, και θέλουμε να ανοίξουν τα σύνορα για να μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να μετακινούνται ελεύθερα και με ασφάλεια. Τώρα, ένα πολύ σημαντικό μας αίτημα φυσικά είναι η άμεση μονομερής διαγραφή του χρέους. Είναι ένα χρέος το οποίο δεν το δημιουργήσαμε εμείς, το δημιουργήσανε κυβερνήσεις και καπιταλιστές, και όμως εμάς βαραίνει η αποπληρωμή του τόσα χρόνια. Και για κάθε ένα ευρώ που δίνουμε σε αυτό το χρέος, το στερούμαστε από τους μισθούς μας, τις συντάξεις μας, τα νοσοκομεία μας, τα σχολεία μας και τα ασφαλιστικά μας ταμεία. Φτάνει πια με αυτή την κατάσταση, δεν γίνεται να το πληρώνουμε άλλο, αν θέλουμε να ανασάνει η ελληνική οικονομία και να ξαναμπεί μπροστά η παραγωγή. Σε αυτή τη λογική πάνω, για το που θα βρεθούν χρήματα για να μπορέσουμε να περάσουμε ξανά σε παραγωγικές επενδύσεις, θέλουμε να επιβάλλουμε βαριά φορολογία στα κεφάλαια των πλουσίων, τα οποία λιμνάζουν στους λογαριασμούς τους και στις offshore εταιρείες τους. Επίσης, θέλουμε να εθνικοποιήσουμε χωρίς αποζημίωση το μη κλειδιά της οικονομίας, όπως είναι η ενέργεια, οι μεταφορές και οι τράπεζες, όπως επίσης και επιχειρήσεις οι οποίες κλείνουν ή δεν τηρούν την εργατική νομοθεσία. Αυτές οι επιχειρήσεις να περάσουν κάτω από εργατικό έλεγχο, να υπάρχει ένας δημοκρατικός σχεδιασμός και όχι ένας σχεδιασμός με βάση το κέρδος και τον ανταγωνισμό που υπάρχει σήμερα, και με αυτόν τον τρόπο να εξαλειφθεί και το φαινόμενο της ανεργίας, να έχουν όλοι σταθερή δουλειά. Προφανώς, για να συμβούν όλα αυτά, είναι απαραίτητη και η έξοδός μας από το ευρώ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και η εισαγωγή ενός εθνικού νομίσματος. Η παραμονή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σημαίνει μια συνεχής υποβάθμισή μας σε αποικία χρέους, σημαίνει μνημόνια για πάντα, σημαίνει ότι δεν θα μπορέσουμε να πάρουμε ποτέ καμία απόφαση για τις ζωές μας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υπεύθυνη για την κατάσταση στην οποία έχει φτάσει σήμερα η Ελλάδα και για την αφέμαξη του ελληνικού λαού, αλλά δεν είναι μόνο υπεύθυνη για αυτά που συμβαίνουν στη χώρα μας. Είναι υπεύθυνη για τους πολέμους, είναι υπεύθυνη για τα εκατομμύρια των ανέργων και των αστέγων, και επίσης είναι υπεύθυνη για την οικολογική καταστροφή που συντελείται αυτή τη στιγμή για χάρη των κερδών των καπιταλιστών, και φυσικά για την άνοδο της ακροδεξιάς και του φασισμού. Εμείς αυτό που θέλουμε δεν είναι να βγούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση με μια λογική απομονωτισμού. Θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να διαλυθεί, να αποδεσμευτούν όλοι οι λαοί της Ευρώπης από αυτόν τον υποτιθέμενο δημοκρατικό θεσμό, να πατήσουν πάνω στα δικά τους τα πόδια για να μπορέσουμε να οικοδομήσουμε μια Ευρώπη των εργαζομένων πραγματικά σοσιαλιστική. Τώρα, το πρόγραμμά μας έχει μια διαφορά, μια ιδιαιτερότητα σε σχέση με τα υπόλοιπα προγράμματα. Δεν ζητάμε τον κόσμο απλά να μας ψηφίσει για να το υλοποιήσουμε εμείς. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί μόνο από μια άλλη δομή εξουσίας, από μια κυβέρνηση των εργαζομένων που θα στηρίζεται στους αγώνες και την οργάνωση των ίδιων των εργαζομένων, που δεν θα έχει καμία σχέση, θα είναι πολύ πιο δημοκρατική από την υποτιθέμενη δημοκρατία την οποία ζούμε σήμερα, τη δημοκρατία των πλουσίων, που θα έρχεται σε άμεση ρήξη με τους καπιταλιστές, τους υπεριαλιστές και το κράτος τους, και που θα βάλει τις βάσεις ουσιαστικά για να δημιουργήσουμε μια σοσιαλιστική κοινωνία. Οπότε το πρόγραμμά μας, για να κλείνω κιόλας, προϋποθέτει και την πάλι για την ανάπτυξη και την οικοδόμηση μιας επαναστατικής δύναμης που δεν θα τα παρατάει με την πρώτη δυσκολία και θα πηγαίνει στους αγώνες μέχρι τέλους. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν καλούμε τον κόσμο στις 7 Ιουλίου να κάνει μια χρήσιμη επιλογή, να μας ψηφίσει, να μας στηρίξει, ούτως ώστε να μπορέσουμε με περισσότερες δυνάμεις να ανταπεξέλθουμε στις δύσκολες μέρες που θα έρθουν από τις 8 Ιουλίου και μετά.
Να ευχαριστήσουμε την κυρία Ελευθερία Ντουρού, υποψήφια βουλευτής Ξάνθης με την Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Θέλω να ρωτήσω μόνο το εξής. Προφανώς και δεν θεωρείται τυχαίο το γεγονός ότι εντάχθηκε ο συνδικαλισμός και ο συνδικαλιστικός νόμος και στις προαπαιτήσεις υλοποίησης προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής στην Ελλάδα. Ακούγοντάς σας, κάπου εκεί πήγε το μυαλό μας. Προφανώς αυτή τη στιγμή γενικότερα θέλουν να βάλουν φρένο σε οποιοδήποτε τρόπο, σε οποιοδήποτε εργαλείο δίνεται στους εργαζόμενους, στους άνεργους και στους νέους, οι οποίοι προφανώς δεν μπορούν να δεχτούν όλη αυτή την κατάσταση. Μπαίνει ένα φρένο σε οποιοδήποτε τρόπο έχουν να αντιδράσουν. Το θεωρούμε προφανώς πάρα πολύ σημαντικό όλες αυτές οι κατακτήσεις του εργατικού κινήματος όλα αυτά τα χρόνια να επανέλθουν, ούτως ώστε να έχουμε το δικαίωμα να ζητήσουμε κάτι καλύτερο για τις ζωές μας. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό. Στα πλαίσια των μνημονίων, δηλαδή των προγραμμάτων δημοσιονομικής προσαρμογής, είδαμε και τέτοια προαπαιτούμενα. Γενικά, οποιοδήποτε δικαίωμα κόβεται ένα-ένα. Και αυτό είναι από τα βασικότερα. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η άποψη της Οργάνωσης Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας. Η κυρία Ντούρου Ελευθερία είναι υποψήφια στην εκλογική περιφέρεια Ξάνθης με το ψηφοδέλτιο της ΟΚΔΕ. Να σας ευχαριστήσουμε. Καλή επιτυχία, κυρία Ντούρου. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας.